Η Σάσα θα μπορούσε να αγοράσει το κανάλι, δηλαδή τι μου λέτε τώρα. Είναι... Και δεν έχει δικό τη κανάλι. Θα μπορούσε να τα Σάσα TV, είναι έτσι όπω μου τα λέτε τώρα. Εντάξει, παιδιά, μια σύντροφο είναι. Όταν. Σάσα TV. Είδα, δεν ξέρω τι δούκησα μου για να παντρευτεί. Θέλω προγαμία όνειρο. Εντάξει, παιδιά, τώρα κάνουμε μπλάκα. Είναι... Όχι, Χριστέ μου, σοβαρά, γιατί αν είχαμε εμείς τόσα λεφτά και έφερνε μας ο γιος μας ή η κόρη μας κάποτε, δεν ήταν να υπογράψουν ένα προγαμείο. Αν μου έλεγε η πεθερά μου, η πεθερός μου να υπογράψω προγαμείο συμβόλαιο, ήταν να το υπογράψω, αλλά ήταν να σκεφτώ πολλά θα ξαναπεί ένα σπίτι τους για φαΐ. Μιλάς για πολλά λεφτά, Χριστέ μου. Σαν τώρα η δούκησα που να κάνει τον απόγονο. Μπράβο, Χριστιανά. Συγγνώμη, ένα λεπτό να αμφισβητούμε ότι αν ήταν. Αυτοί δεν το βλέπουν έτσι όμως. Δεν καλά, και εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ο καθένας έχει την δική του οπτική. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αφισβήταμε, φίλε μου, αν είμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είπαμε τώρα για την εξέλιξη. Αλλά μην περιμένει όνομα που το. Αλλά μην περιμένει όμως ότι και εγώ είμαι εντάξει. Σου αποδεικνύω εμπράκτο ότι δεν με νοιάζουν τα εκατομμύρια που ενδεχομένως έχει η οικογένεια αυτή που λέει η Βαρδινογιάννη, η σούπα μου, πες κλπ. Αλλά κι εγώ οφείλω δηλαδή. Να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Εντάξει, από τη μία το καταλαβαίνω, από την άλλη όμως, παιδιά, μην ξεχνάτε και στην Κύπρο πριν από πάρα πολλά χρόνια τι γινόταν με την πρίκα.